γιατί κάνετε όπως είσαστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και καλώς ήρθατε στην 8η, πάμε, 8η μέρα του vlog μας. Αχ, μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Γιατί τελικά, ενώ χθες μου είπε ο παιδίατρος ότι αυτό το εμβόλιο δεν πειράζει, τον Αλέξανδρο τον έχει πειράξει πάρα πολύ και πήρα ξανά, μίλησα με τον παιδίατρο, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο, αλλά και όμως έτυχε σε εμάς. Είναι για όλα μια πρώτη φορά για τον Αλέξανδρο και που πόνεσε και που τον ενόχλησε εμβόλιο. Τον είχε ξανανοχλήσει πάλι νομίζω το δεύτερο εμβόλιο που είχαμε κάνει, αλλά για πάρα πολύ λίγο, ελάχιστα. Και δεν είναι και πάρα πολύ καλά, σήκωσε κάτι δέκατα, φαίνεται ότι ταλαιπωρείται, πρέπει να τον πονάει και το χεράκι του από ό,τι έχω καταλάβει. Και ενώ είχαμε κανονίσει με την αδερφή μου, την Εμιλία, ότι θα πάω στο σπίτι της να πάρω κάτι που μου βρήκε, κάτι που έψαχνα εγώ σαν δαιμονισμένη καιρό τώρα, και δεν το έβρισκα πουθενά, αλλά εκείνη κατάφερε και μου το βρήκε. Και ήταν, τώρα θα ήμουν εκεί και θα πίνε καφέ, ένα τσάι τέλος πάντων. Αλλά δεν θα πάω. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει καθόλου κέφι και δεν θέλω να τον βγάλω έξω και ούτε θέλω να πάω μόνο. Θέλω να πάρω και τον Αλέξανδρο μαζί. Γιατί δεν έχει τύχει να πάει στο σπίτι της αδερφής μου ο Αλέξανδρος ακόμα. Αχ, τέλος πάντων. Και ενώ είχα αυτά τα πλάνα, αλλάξανε τα πλάνα μου. Και τελικά λέω να καθίσω να σας δείξω την συνταγή που φτιάχνω τα γεμιστά. Θεωρώ εγώ και οι γύρω μου που έχουν φάει τα γεμιστά μου, καλά είναι η συνταγή που έχω μάθει από τη μαμά μου, που, το έχει μάθει, που την έχει μάθει από τη γιαγιά μου, θεωρώ ότι είναι τα πιο ωραία συνταγή για γεμιστά. Οπότε λέω να σας την προτείνω, να σας πω για αυτή τη συνταγή, να σας την πω, να σας δείξω πώς κάνω εγώ τα γεμιστά. Απλά να ξέρετε ότι εγώ τα γεμιστά τα κάνω λασπουριό. Δηλαδή το ρύζι μέσα δεν θέλω να είναι σπυρωτό και να το νιώθω, θέλω να είναι λάσπη. Έτσι μου αρέσουν τα γεμιστά, να τα τρώμε φετούλα, τρελαίνομαι. Δεν κάνω κάτι το σημαντικό, απλά να σας δείξω πώς βγάζω εγώ τα γεμιστά λασπουριό. Έτσι λέω πάντα σε όλους, ότι κάνω γεμιστά λασπουριό. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία, μου το λένε και οι υπόλοιποι. Οπότε πάμε κουζίνα να σας δείξω. Αυτό θα είναι σήμερα το βίντεο μας, το βασικό κομμάτι. Το πώς να φτιάξετε τα πιο νόστιμα γεμιστά όλου του κόσμου. Λοιπόν, για να πετύχουν τα γεμιστά θέλουμε καλή χριστουγεννιάτικη μουσική να παίζει από το ηχείο μας, ένα ταψί, αυτό το ταψί που θα μπει μέσα στο φούρνο, μία κατσαρόλα, ένα μπλέντερ και αυτά που θέλουμε εδώ πέρα, αυτή θα την βάλω ολόκληρη, γι' αυτό θα την βλέπετε έτσι, θα την βάλω ολόκληρη μέσα, θα σας πω τώρα, θα σας εξηγήσω. Και εδώ τα ζαρζαβατικά μας, τέλος πάντων, ό,τι επιθυμείτε εσείς να κάνετε. Εγώ, ας πούμε, αν βάλω 10 ντομάτες και 2 πιπεριές, υπολογίζω συν 2 πιπεριές και συν 2 ντομάτες να μπουν ολόκληρες μέσα στη γέμιση. Δηλαδή, να μην τις ανοίξω όπως έχω κάνει με αυτή εδώ. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα τον τρόπο που ανοίγω εγώ τα γεμιστά. Καλά, δεν κάθομαι να σας πω τα βασικά, ότι πλένουμε τα ζαρζαβατικά, πλένουμε και τα ρύζι κλπ. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Συν και μαϊντανό, τον οποίο τον ξέχασα, τώρα το θυμήθηκα, τον έχω μέσα στη ψυγείο να τον πλύνω και να βάλω μέσα στη γέμιση. Απλά να ξέρετε ότι ό,τι βγάζετε από τη γέμιση της ντομάτας, πιπεριές κλπ. Τα πετάτε μέσα στο μπλέντερ και μόλις γεμίσει, τα αλέθετε καλά και μετά τα διάζετε εδώ μέσα. Όλη αυτή η διαδικασία αυτή θα γίνει με όλα όσα βλέπετε εδώ. Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Thank you.
Λοιπόν, εγώ έχω κάνει εδώ πέρα τα... Έχω ανοίξει τις ντομάτες και τις πιπεριές που ήθελα. Σας είπα, έβαλα μέσα δύο περισσότερα από αυτά που έχω ανοίξει. Δηλαδή δύο περισσότερες ντομάτες, δύο περισσότερες πιπεριές. Και έβαλα και δύο ολόκληρα κολοκυθάκια. Και τώρα θα βάλω δύο κρεμμυδάκια. Βάζω δύο γιατί είναι μικρούλια. Αν έχετε μεγάλο, ένα. Μέσα στο blender. Όλα αυτά να τα... λιώσω, πως μυρίζει το κρεμμύδι, Παναγίτσα μου. Λοιπόν, πετάω μέσα και δύο κρεμμυδάκια, αλέθω και επιστρέφω να σας πω και τα υπόλοιπα τώρα. Θα πετάξω μέσα και το μαϊντανό. Θα το ξεχάσω τέλος, δεν θα βάλω το μαϊντανό. Καθίστε και το δείτε. Και έχω βγάλει μέσα, έχω βάλει μέσα στην κατσαρόλα τη γέμιση από όλα αυτά που ανοίξαμε πριν. Έχω βάλει λαδάκι. Και έχω βάλει και μέτρησα τα γεμιστά μου. Τα γεμιστά μου είναι 13 στο σύνολο. Οπότε έβαλα από γλασέ ρύζι 13 κουταλιές της σούπας ρύζι συν 2. Πάντα θα θυμάστε αυτό το συν 2. Και τώρα, αν δεν έχετε μικρά παιδιά, μπορείτε να ρίξετε 2 κνόρ λαχανικών μέσα. Αν δεν θέλετε να ρίξετε κνόρ, αλλά γίνεται πάρα πολύ νόστιμο με την κνόρ, αλλά επειδή πολλοί δεν την θέλουν την κνόρ, από που δείχνω, μπορείτε απλά να ρίξετε αλατάκι και πιπεράκι. Εγώ επειδή έχω τον Αλέξανδρο δεν θα ρίξω, αλλά τι θα κάνω. Επειδή εμένα μου αρέσουν να τα τρώω αλατισμένα, θα βγάλω λίγο για τις 2 ντομάτες του Αλέξανδρου, μετά θα προσθέσω και θα συνεχίσω έτσι το βράσιμο. Αυτό τώρα το βράζετε μέχρι να μαλακώσει το ριζάκι. Μόλις μαλακώσει το ριζάκι, το βγάζουμε από τη φωτιά και γεμίζουμε τα γεμιστά μας. Αλλά πριν γεμίσετε τα γεμιστά, θα ρίξετε σε κάθε ντοματούλα εσωτερικά λίγο αλατάκι, όχι στο Αλέξανδρο, στον παιδιών σας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, στις δικές σας, λίγο αλατάκι μέσα, και αφού κλείσετε τα γεμιστά, μπορείτε γέμιση που θα περισσέψει να τη ρίξετε χύμα μέσα στο ταψί. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βάζετε λίγο στο πιάτο σας από αυτό. Και αφού κλείσετε τα γεμιστά, θα ρίξετε από πάνω λίγο λαδάκι από τα γεμιστά σας και λίγο αλατάκι πάλι. Ξέχασα να σας πω, χαμηλή φωτιά, έτσι μην μου το βάλετε στο τούρμπο για καλή η γέμιση. Σιγά σιγά θέλει υπομονή. Τα γεμιστά θέλουν υπομονή και πέρα θέλουν υπομονή. Θέλουν και κουράγιο μετά να μαζέψετε την κουζίνα. Τώρα όσο θα περιμένετε να πάρει βράση, μαζέψτε λίγο. Και εγώ έχω ξεκινήσει να μαζεύω. Απλά συνέχεια θα επιστρέφετε για ανακάτεμα. Να μην σας κολλήσει, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό σας είπα και χαμηλά τη φωτιά σας. Τώρα είναι και μια καλή ευκαιρία να ανοίξετε και το φούρνο στους 200 βαθμούς να προθερμαίνετε. Και κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω είναι να βάλετε και ένα ή δύο κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη μέσα εδώ, γιατί μπορεί να είναι λίγο ξινούλικο λόγω της ντομάτας, οπότε έτσι λίγο ισορροπεί. Μπορείτε να το δοκιμάζετε κιόλας αν θέλετε. Εγώ βάζω 2 κουταλάκια του γλυκού επειδή βγαίνει πολύ, δείτε, πάρα πολύ είναι η γέμιση. Οπότε ναι, καλό είναι να βάλετε, να μην το ξεχάσετε. Κάτσε εδώ να σου δείξω ποιο πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να ανοίξει το νούμερο. Το 8, Εδώ, αυτό. Για άνοιξε αυτό εδώ. Όχι αυτό. Εδώ κλέβεις. Πας πιο κάτω. Εδώ. Το 8. Για άνοιξε, για βγάλε. Τι έχει εκεί μέσα. Wow, έχει το φαναράκι. Να μην το δείξουμε εδώ στον κόσμο που περιμένει πώς και πώς. Το φαναράκι. Κάθισα εδώ με σκοπό να σας μιλήσω λίγο για τα γεμιστά. Ο Αλέξανδρος με το που με βλέπει να κάθομαι εδώ, σου λέει κουτάκια θα ανοίξουμε. Και πήγαινε από πίσω και προσπαθούσε να τα φέρει. Λοιπόν, τα γεμιστά πρέπει να ανοίξω και Νίξ και Look Fantastic. Θέλουν αγάπη και υπομονή, να ξέρετε. Ναι, αγάπη μου. Γιατί δεν βάζεις κάλτσες όμως. Πήγαινε φέρε τις κάλτσες να τις βάλω. Για πήγαινε εκείνη η κάλτσες σου. Τις κόκκινες τις κάλτσες, για φέρτες. Ειδικά, όχι αυτές, αυτές εκεί. Αυτές εκεί είναι καθαρές. Και ειδικά εκεί στο άνοιγμα που βγάζετε τη γέμιση της ντομάτας θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και μετά στο ανακάτεμα θέλει συνέχεια ανακάτεμα να μην σας κολλήσει. Και το μόνο που διαφορετικό που δεν σας είπα που έκανα, γέμισα τις ντομάτες, τις πιπεριές κλπ. Και απλά μέσα στο ταψί μετά έβαλα και λίγο νεράκι. Αφού πέταξα και την υπόλοιπη γέμιση που περίσσεψε μέσα στο ταψί, πρόσθεσα και λίγο νεράκι. Λοιπόν, πάμε τώρα και τώρα θα το κοιτάω. Έχω βάλει μισή ώρα
και θα δω. Μόλις μαραθούν οι ντοματούλες και πάρουν χρώμα και πιπεριές, τότε τα βγάζω. Λοιπόν, Νίξ, ωραίο χρώμα σκιάς. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα σκιάς. Νομίζω τώρα για τις γιορτές είναι ό,τι πρέπει. Και το 8 στο Look Fantastic. Αχ, κάποια κρεμούλα είναι, φαίνεται. Και από Look Fantastic, δεν θα καθαρίσει, έχουμε αυτή εδώ τη θεραπεία για τα μαλάκια μας. Λοιπόν, έτοιμα τα γεμιστούλια μας, εμένα στους 200 βαθμούς αέρα. Πήρε μισή ώρα περίπου για να τα φτιάξω και για μένα αυτά είναι τα ωραία, τα σωστά, τα λασπωμένα, τα γεμιστά, τα πεντανόστιμα. Δεν ξέρω, εγώ τα προτιμώ, έχω δοκιμάσει και από τα άλλα, τα πιο σπυρωτά που είναι μέσα έτσι πιο... Καθαρό το ρύζι, αλλά δεν μου αρέσανε προσωπικά. Αυτά βασικά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να βγάλω τα εργαλειάκια μου εδώ, να βάλω στο πιάτο μου και να απολαύσω τον κόπο. Εδώ μέσα στο αυτοκίνητο, δεν πιστεύω να πίστεψε κανείς ότι δεν θα με δει μέσα στο αυτοκίνητο σήμερα. Εγώ προς στιγμή το πίστεψα ότι θα καθίσω μέσα στο σπίτι μου σήμερα και δεν θα πάω πουθενά, αλλά την πάτησα. Σήμερα έλεγα να μην πάω πουθενά γιατί έξω έχει τον καιρό, το συνδυασμό καιρό που δεν μου αρέσει. Κρύο με αέρα, δεν αντέχω τον αέρα με τίποτα. Είναι το κρύο, μου αρέσει πάρα πολύ ο αέρας. Με τίποτα, δεν μου αρέσει καθόλου. Και εκεί που απολάμβανα τα ωραία μου τα γεμιστά και τη ζεστασιά του σπιτιού και τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, συνειδητοποίησα ότι το πρωί που φτιάχνα γάλα στον Αλέξανδρο και πήγα να. Θα τρακάρουν. Το πρωί που έφτιαχνα λοιπόν γάλα στον Αλέξανδρο και πήγα να κοιτάξω μέσα στο ντουλάπι του για το επόμενο κουτί, να ανοίξω το επόμενο κουτί γιατί είχε μείνει μόνο άλλη μία δόση, συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε άλλο, ενώ πίστευα ότι έχουμε άλλο ένα, τέλος πάντων. Οπότε έπρεπε να βγω για να έχουμε για αύριο το πρωί άλλο ένα, όχι άλλο ένα, να πάρω κάνα δύο να έχουμε κουτάκια γάλα. Και το βρήκα σαν καλή ευκαιρία και αφορμή να πάω στο Θανόπουλο, να πάρω και αυτά που ήθελα από χθες, αλλά τελικά δεν πήγα γιατί σκεφτήκαμε ότι είναι καλύτερα να πάμε στον μεγάλο του Σκλαβενίτη για να μπορεί και ο Αλέξανδρος να παίξει. Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ που είναι αυτός ο μεγάλος ο Σκλαβενίτης, είναι μέσα στο Avenue, παιδιά, αυτός ο Σκλαβενίτης. Αυτά, άντε σας αφήνω. Είμαι σε αυτό το στενό που σας έχω πει της απόγνωσης. Αυτό το στενό που με το ζόρι φτάνει εκεί που θέλει όταν αρχίσει από εδώ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εδώ είμαι. Πήρα αυτό που μου προτείνατε στο χθεσινό βίντεο για τους λεκέδες. Μου είπατε πάρα πολλές αυτό εδώ πέρα, την κρέμα Bionol, και επίσης μου είπατε πάρα πολλές το Ava που βάζω στα πιάτα. Θα δοκιμάσω πρώτα το Ava και αν πιάσει το Ava, αν δεν πιάσει το Ava, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Λοιπόν, τι πήρε, ένα γρήγορο το supermarket haul, βατόμουρα, κατεψυγμένα και φράουλες. Τα αγαπημένα μου πανάκια από Άζαξ. Πήρα κάποια νεράκια τα οποία θα αφήνω στο αυτοκίνητο για να έχω για ώρα ανάγκης. Μία γλυκόξινη σάλτσα για να τη φτιάξουμε τις επόμενες ημέρες. Τα αγαπημένα μου αυτά εδώ. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι είχα πάρει άλλο ένα. Μάλλον έχει πέσει το αυτοκίνητο και πρέπει να κατέβω. Είχα πάρει άλλο ένα 1000%. Λοιπόν, θα δω και την απόδειξη τώρα. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα γαριδάκια, τα οποία είναι σαν ριζογκουφρέτες στην ουσία, για ώρα ανάγκης, όταν ο Αλέξανδρος κάτι έτσι τον επιάνει και θέλει να φάει τέτοια πράγματα, γαριδάκια κλπ. Κλπ. Του δίνω αυτά εδώ. Του πήρα ένα πακέτο γάλα, πήρα αυτές οι χαρτοπετσέτες για τα Χριστούγεννα και πήρα και αυτά εδώ τα μακαρόνια, τα οποία σας έχω πει ότι είναι πέντε ανόστιμα, ότι είναι από τα πιο νόστιμα μακαρόνια που έχω φάει ποτέ, ειδικά οι πένες. Τα μακρόστενα που έχει δεν έχουν καμία σχέση, καμία διαφορά, δηλαδή δεν βρίσκω κάποια διαφορά από μια απλή εταιρεία με μακαρόνια, αλλά αυτά εδώ πραγματικά είναι εκπληκτικά. Αυτά, και πάω στο Max τώρα γιατί σίγουρα μου έπεσε η συσκευασία με τα κουρασανάκια βουτύρου. Παιδιά, δεν πάω καλά. Ήταν ακριβώς δίπλα. Ήταν ακριβώς δίπλα. Έχω ξεφύγει. Απλά για κάποιο λόγο στο μυαλό μου είχα ότι θα βλέπω κουτί και δεν το είδα ποτέ. Εντάξει.
Χαμένο. Φανερά εκνευρισμένη, γιατί το στεγνοτήριο δεν μου έχει έρθει ακόμα και μιλάω κάθε μέρα με το κατάστημα το οποίο έχουμε παραγγείλει το στεγνοτήριο. Και ενώ σε τρεις ημέρες υποτίθεται θα μου ερχότανε, έχουν περάσει πόσες δεν ξέρω, και ακόμα δεν έχει έρθει. Και από ό,τι βλέπω δεν έρχεται, γιατί ο ένας μία μου λέει ότι υπάρχει, ο άλλος μετά μου λέει δεν υπάρχει και γίνεται ένας χαμό, ένα χάος. Με βλέπω αύριο να εξοπλίζομαι με υπομονή και να πηγαίνω από το κατάστημα για να τσακώνομαι. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, με βλέπετε εδώ πάλι με τα χαρτιά περί τυλίγματος. Γιατί εδώ θα χώσω τον Κανάκη να με βοηθήσει να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε τσαντούλες από χαρτιά περί τυλίγματος για να βάλω μέσα τα δωράκια. Βρήκα εγώ ένα βίντεο στο YouTube. Εγώ δεν μπορώ να το καταφέρω με τίποτα να το κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε ο Κανάκης που το βρήκε πανεύκολο θα μας βοηθήσει να το κάνουμε. Για να τελειώσω και με αυτά. Αλλά τώρα να βάλω κόκκινες καρδούλες αντρικό αυτό. Χάλια δεν θα είναι. Όχι. Όχι. Να κάνουμε, έλεγα για να κάνουμε διάφορα. Ωραία, ας κάνουμε με διάφορα. Η πρώτη μας χειροποίητη τσάντα είναι πανέτοιμη. Δείτε το λίγο τι ωραίο που είναι. Έχω κρεμάσει και καρτελάκια αυτά που μου ήρθαν από το Shane. Παιδιά, είναι πανεύκολο να γίνει. Άμα στο κάνει ο Κανάκης, είναι πανεύκολο. Άμα το κάνεις μόνη σου, δεν είναι. Πάω να φτιάξω τώρα. Θα φτιάξω σίγουρα άλλο ένα και σκέφτομαι μήπως του μπαμπά μου το βάλω κάπου διαφορετικά. Θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Πρέπει πρώτα, όπως είναι ανοιχτό το χαρτί περί τυλίγματος, να ξαπλώσετε τα προϊόντα μέσα και να αγκαλιάσετε, να δείτε που θέλει κόψιμο και να δημιουργήσετε στην ουσία αυτό εδώ. Κοιτάξτε εμείς τι έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε βάλει εδώ πέρα ζελοτέιπ και έχουμε δημιουργήσει σαν έναν ανοιχτό φάκελο. Για να καταλάβετε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, εδώ που υποτίθεται είναι ο πάτος της σακούλας, διπλώνεται. Τσακίζεται εδώ καλά και μετά όπως ανοίγετε εδώ κάνετε μια τσάκιση έτσι, μια τσάκιση από εδώ και τώρα τι κάνω, τώρα βάλω ζελοτέιπ ή όχι ακόμα και κάνω και τσάκιση κατευθείαν, ωραία, και κάνω και τσάκιση έτσι από κάτω και από πάνω. Όχι, αυτή είναι τώρα από κάτω. Από την πάνω πλευρά εννοώ. Αυτό. Και τώρα βάζω ζελοτέιπ, ε. Φαίνεται normal τώρα αυτό που φτιάξεις. Δεν είναι. Έλα, τι έχω κάνει λάθος, πες μου. Ξέρεις, βάλει ζελοτέιπ. Πες μου τι έχω κάνει λάθος. Είναι πολύ μικρό το πάτο. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν. Και βάζουμε ζελοτέιπ εδώ πέρα, όπου θέλετε τέλος πάντων, βάλτε μπόλικο για να μην ανοίξει από κάτω. Λοιπόν, και τώρα τσακίζουμε από την πάνω την πλευρά μία φορά. Άλλη μία φορά έτσι για να κατέβει η τσαντούλα, να μην είναι τόσο ψηλή. Εδώ. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να κάνουμε τις τρυπούλες με αυτό το μηχάνημα που εξαφάνισε ο Αλέξανδρος. Ποιος ξέρει που το έβαλε. Με ένα τέτοιο μηχάνημα ή δεν ξέρω με τι άλλο μπορεί να γίνει. Ορίστε εδώ. Όλα αυτά τα εργαλεία ζελοτέιπ που εγώ δεν έχω και αυτά στην αποθήκη του μπαμπά μου. Σας είπα, η μαγική αποθήκη του μπαμπά μου που βρίσκει στα καλύτερότερα. Βάζετε και εδώ πέρα ένα, πώς το λένε, ένα κομμάτι ζελοτέιπ. Πάμε. Εδώ. Και μετά εδώ πέρα περνάτε την κορδελίτσα. Απλά. Τόσο ωραία και απλά. Κοιτάξτε μια τσαντούλα. Λοιπόν, έτοιμο και το δεύτερο. Να το εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι ωραίο. Μια χαρά τσαντούλα. Μου βγήκε λίγο πιο ψηλή βέβαια από αυτή, αλλά δεν πειράζει. Και του μπαμπά μου τελικά το έβαλα εδώ, γιατί πάνω στο ψάξιμο που έψαχνα να βρω κορδέλες, βρήκα αυτό το πουγκάκι με την κόκκινη κορδέλα που το είχα κρατήσει. Και τα έβαλα εδώ μέσα τελικά του μπαμπά μου. Και έλεγα τώρα μήπως έβαζα και κανένα αυτοκόλλητο ή θα είναι too much. Όχι, δεν θα βάλω. Νομίζω είναι too much. Και κοιτάξτε εδώ. Γέμισε ο τόπος με δώρα. Μου λείπουν ακόμα 2 δωράκια. Νομίζω και τελείωσα. Λοιπόν, το τσαγάκι μου με τον αριθμό 8 έχει ένα sweet chili. Αυτό εδώ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το δοκιμάσω. Και πριν κλείσω και σας πω καληνύχτα, γιατί πρέπει να καθίσουμε να κάνουμε φυτήρι μαδιασμένη την απογραφή επιτέλους, γιατί θα λήξει πριν τελειώσει το vlog μας και δεν με βλέπω καλά, και επειδή έχω ακούσει από γνωστούς ότι θέλει χρόνο για να γίνει η απογραφή,
Λοιπόν, πριν λίγες ημέρες μου είχαν στείλει από Φόρεο αυτές τις δύο μηχανές καθαρισμού για το πρόσωπο. Είναι οι μίνι, είναι οι πιο μικρούλες. Και σκέφτηκα, αφού εγώ έχω τις μεγάλες και δεν θα τις χρειαστώ, να κάνω μία δώρο εδώ και μία δώρο στο Instagram. Οπότε, αν θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό εδώ στο Instagram, μπορείτε να λάβετε και στο YouTube και στο Instagram για να έχετε περισσότερες πιθανότητες. Αν θέλετε να λάβετε μέρος εδώ, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι μου και από κάτω να μου αφήσετε ένα σχόλιο, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε θέλω τη μηχανή, είτε καλά Χριστούγεννα, είτε ωραία μέρα σήμερα, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε. Οποιοδήποτε σχόλιο και να αφήσετε από κάτω, αρκεί να έχετε κάνει εγγραφή και να μπορώ να το δω από το κανάλι σας ότι έχετε κάνει εγγραφή, θα μπείτε αυτόματα στο κλήρωση για αυτήν εδώ τη μία τη μηχανή. Και οι λεπτομέρειες για την άλλη είναι στο Instagram, μπορείτε να μπείτε. Να πάρετε, όπως σας είπα, μέρος και στις δύο. Θα σας δώσω εγώ δώρο μαζί με τις μηχανές και αυτές εδώ πέρα τις μασκούλες. Αν έχετε και το μηχάνημα του UFO να τις χρησιμοποιήσετε. Οπότε αυτά. Καλή επιτυχία εύχομαι και σας αφήνω να ξεκινήσει η απογραφή. Μπας και τελειώσουμε και με αυτή την ιστορία. Και θα τα πούμε πάλι αύριο, να μην λείψει κανένας. Γεια σας!